Η κουμπαριά, επιστημονική ονομασία Arbutus nedo, είναι χαρακτηριστικό φυτικό είδος της μεσογειακής βλάστησης. Ανήκει στην οικογένεια των ερικοειδών, στην ίδια οικογένεια που ανήκουν τα γνωστά μας ρίκια, τα μύρτυλα και άλλα. Πρόκειται για ηθαλές θαμνώδες είδος, που ενίοτε μπορεί να γίνει και μικρό δέντρο με ύψος ως 10 μέτρα. Ο φλοιώσης έχει χρώμα γκρίζο καφέ και αποφλοιώνεται σχετικά εύκολα. Τα φύλλα της θυμίζουν αυτά της δάφνης. Είναι πράσινα γυαλιστερά, με δερματώδη υφή και ελαφρώς πριονωτές παρυφές. Στην κάτω επιφάνεια τώρα είναι οχρά πράσινα. Τα άνθη της που φύονται σε πάκρες συστάδες έχουν κοδωνοειδές σχήμα και λευκό ή ρόδινο χρωματισμό. Τη θέση τους στο επόμενο φθινόπωρο θα πάρουν οι καρποί που είναι σφαιρικοί. Έχουν διάμετρο 1,5 με 2 εκατοστά και είναι χαρακτηριστικά άγρια η επιφάνειά τους. Αυτή η επιφάνεια αποτελείται από μικρές πυραμιδοειδές εξάρσεις. Βλέπετε εδώ πέρα. Είναι ενδιαφέρον ότι το φθινόπωρο βλέπουν να συνυπάρχουν τα νέα άνθη με τους καρπούς. Αρχικά οι καρποί είναι πράσινοι, στη συνέχεια αποκτούν ένα κίτρινο χρωματισμό που στην ορίμανση καταλήγει σε πορτοκαλοκόκκινο και όταν είναι πλέον υπερόρημοι, σε κόκκινο. Λοιπόν, ας κάνουμε μια δοκιμή. Αυτά που είναι πορτοκαλιά ακόμα δεν έχουν οριμάσει. Αυτό είναι όριμο. Μπορεί να το κουμπίσουμε, βλέπετε είναι λιγάκι μαλακό και λίγο πιο σκληρό να ήταν. Σε αυτό το χρώμα είναι ό,τι πρέπει. Ας πάρουμε ένα. Πολύ γλυκό. Ωραίο, πολύ ωραίο. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε και τα κουκουτσάκια. Η γεύση τους, όπως είπαμε, είναι αρκετά γλυκιά και ο λόγος είναι ότι το 40% από τους καρπούς αποτελούνται από σάκχαρα. Τα σάκχαρα αυτά, όταν ο καρπός γίνεται υπερόρημος, ζυμώνονται και δημιουργούν αλκοόλ. Και είναι ο λόγος αυτός για τον οποίο σε περιοχές της πατρίδας μας, όπως για παράδειγμα στο Πύλιο, τους συλλέγουν και φτιάχνουν από αυτούς το κουμαρίσιο τσίπουρο. Σε περιοχές της Πορτογαλίας πάλι, οι χωρικοί φτιάχνουν ένα παραδοσιακό μπράντι, το οποίο λέγεται μεντρόνο. Η ξυλία του είναι πολύ καλή για κάρβουνα. Οι βοσκοί μας στα παλιά τα χρόνια κατασκεύαζαν από τα κλαδιά φλογέρες και είναι γνωστό ότι το κουμαρίσιο μέλι είναι μεγάλης θρεπτικής και φαρμακευτικής αξίας, ενώ σύμφωνα με κάποιες επιστημονικές έρευνες θεωρείται αν όχι υπέρτερο εφάμιλο του μανούκα. Και εδώ να σημειώσουμε ότι παρόλο όπως είπαμε προηγουμένως η καρπή του είναι γεμάτη από σάκχαρα, το ίδιο το μέλι έχει ελάχιστα. Αυτό το κάνει να έχει και πικρή γεύση. Οπότε, άμα το δοκιμάσετε, είτε θα το ερωτευτείτε, είτε θα το αγαπήσετε, είτε θα το μισήσετε. Πάντως, όπως και να έχει, έχει πάρα πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες. Ο καλύτερος τρόπος για να τα καταναλώσουμε είναι κατευθείαν πάνω από το θάμνο. Όσες φορές έχει τύχει να φέρω στο σπίτι και να το αφήσω στο ψυγείο, η αλήθεια είναι ότι μετά δεν είναι το ίδιο. Κάτι άλλο που θέλω να σημειώσω είναι ότι, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, έτσι και εδώ πρέπει να έχουμε μέτρο. Και όταν λέω πρέπει να έχουμε μέτρο, το λέω γιατί πολλούς ανθρώπους όταν καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες τους πειράζει το στομάχι ή τους προκαλεί ζάλι. Προσωπικά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ποτέ δεν είχα πρόβλημα με την κατανάλωσή τους, αλλά αυτό πάλι εξαρτάται και από τον άνθρωπο, έτσι. Και φυσικά, όταν τους συλλέγουμε, οι καρποί θα πρέπει να βρίσκονται στο σωστό στάδιο ορίμανσης. Δεν τους συλλέγουμε ούτε όταν είναι άγουροι, αλλά ούτε όταν είναι υπερόρημοι. Η κουμαριά, καθώς είναι ελαφρώς τοξική, αν φάμε τα κουμαρά της όταν είναι άγουρα, σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να μας προκαλέσουν εμετό και κολικό. Επειδή από τη φύση τους οι καρποί είναι μαλακοί, καλό είναι όταν τους μαζεύουμε και τους βάζουμε σε ένα πανεράκι, κάτω-κάτω να βάζουμε αυτούς που είναι λίγο πιο σκληροί. Ιδαλώς θα λιώσουν. Όταν τα πάμε στο σπίτι πάλι, μπορούμε να τα διατηρήσουμε στο ψυγείο για λίγες μέρες. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορούμε να τα ζεματίσουμε και να τα βάλουμε στην κατάψυξη. Άλλες παρασκευές που μπορούμε να κάνουμε με κούμαρα είναι μαρμελάδα, ζελέ, μπορούμε να φτιάξουμε ινόπνευμα, μπορούμε να τα βάλουμε όπως έχουν μέσα σε γλυκά, για παράδειγμα μέσα σε κέικ και πολλά άλλα. Τα κούμαρα είναι πολύ καλή πηγή αντιοξειδωτικών, καθώς έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβονοειδή, συγκεκριμένα 32,37 χιλιοστογραμμάρια ανά 100 γραμμάρια καρπού. Άλλα αντιοξειδωτικά που υπάρχουν σε αυτό είναι το ελαγικό οξύ με αντιοικη δράση και προστατευτικά αποτελέσματα κατά του καρκίνου του πνεύμονα, του ισοφάγου και του παχαιού εντέρου. Επιπλέον, αυτό το φρούτο είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνη C και διαιτητικών ινών. Περιέχει επίσης υψηλά επίπεδα του συστατικού της βιταμίνης ε α-τοκοφερόλη, η οποία περιέχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Στην παραδοσιακή λαϊκή ιατρική, το είδος λέγεται ότι έχει αιμοστατική, αντισηπτική, διουρητική και καθαρτική δράση και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης.
Αυτός ο τελευταίος ισχυρισμός έχει αποδεχθεί πρόσφατα στη βιβλιογραφία, καθώς η υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες του εκχυλίσματος των φύλων προκαλεί in vitro αναστολή της συσσόρευσης αιμοπιταλίων. Πολύ συχνά μαζί με την κουμαριά θα δούμε και την κλειστροκουμαριά, ένα παρόμοιο είδος που ανήκει στο ίδιο γένος. Η επιστημονική του ονομασία είναι Arpuddus andrachni. Άλλες κοινές ονομασίες είναι αγριοκουμαριά, αντρουκλιά, όπως λένε στην Κύπρο, και αντράχνα, όπως την ονομάζουν οι Έλληνες του Πόντου. Πρόκειται για ένα θάμνο ή μικρό δέντρο με φλοιό λίγο πορτοκαλί προς ρόδινο που ξεφλουδίζει κατά το καλοκαίρι. Τα φύλλα της κλειστροκουμαριάς είναι μεγάλα ή αλυστερά, ελαφρώς διπλωμένα στο μέσο, ενώ τα άνθη είναι λευκά, κομπονοειδή και ο καρπός της στρογγυλός και κόκκινος. Ενδόδυμος κι αυτός όταν είναι όριμος, αλλά κατώτερης ποιότητας από τις κουμαριάς. Αυτά λοιπόν για τώρα για την κουμαριά. Όσοι είσαστε εγγεγραμμένοι, παρακαλώ πολύ να ελέγξετε αν σας έρχονται ειδοποιήσεις. Όσοι δεν είσαστε εγγεγραμμένοι, θα χαρώ πολύ να εγγραφείτε ώστε να μου δώσετε δύναμη να συνεχίσω να παράγω ανάλογο περιεχόμενο. Ευχαριστώ πολύ και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά!